Απίστευτες εικόνες εκτελήχθηκαν χθες το βράδυ, λίγο πριν από τις 11 σε μπαράκι του Βόλου, που θύμιζαν περισσότερο άγρια δύση. Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτονταν, συνελήφθη ένας νεαρός άνδρας περίπου 28 ετών για παράβαση συγκεκριμένου άνθρου για επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση. Ο 28χρονος, βρισκόμενος σε μπαράκι στο Βόλο μετά από υπόδειξη πελάτη 56 ετών, προς αυτόν να μην δημιουργήσει αναστάτως έντος του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο οποίο ο δράστης είχε εισέλθει νωρίτερα. Το επιτέθηκε φραστικά στην αρχή εξυβρίζοντάς τον και ακολούθως χτυπώντας τον με γροθιά στο αριστερό του μάτι, προκαλώντας του κατά αυτόν τον τρόπο σοβαρή σωματική βλάβη. Το θύμα της επίθεσης μετέβη στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου και μετά από σχετική εξέταση διαπιστώνοντας τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Μάλιστα, ο άνθρωπος χειρουργήθηκε όπως έγινε γνωστό σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Το τραύμα του είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Βρισκόμαστε εντός του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στην παραλία του Βόλου, δίπλα ακριβώς από την καφετέρια όπου χθες έγινε το απίστευτο περιστατικό, όπου ένας άνδρας δέχθηκε γροθιά από τον νεαρό, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται και από ανθρώπους της Εκκλησίας, πολλές φορές έχει έρθει και εδώ στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη και έχει ζητήσει βοήθεια. Αυτό ήταν επακόλουθο κάποτε να συμβεί. Το παιδί είναι άρρωστο. Όντως υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Που εγώ πιστεύω πως το πρόβλημα αυτό αρχίζει από την οικογένεια, από το σπίτι του και λίγο πολύ θέλει προστασία. Έρχεται και συχνά εδώ στην εκκλησία κλπ. Βοηθούμε και εμείς όσο μπορούμε να τον βοηθήσουμε, αλλά μερικές φορές γίνεται επιθετικός. Και όπως γνωρίζω, αυτό συνέβη χθες. Εδώ στην εκκλησία τα προβλήματα δεν είναι. Έχουμε τέτοιους ανθρώπους που έρχονται, τους δίνουμε, τους βοηθάμε, αλλά πιστεύω να μην πως όλα ξεκινάνε από το σπίτι και εκεί είναι η αρχή. Εκεί πρέπει να δούμε το πρόβλημα, εκεί πρέπει να εστιάσουμε την όλη ιστορία αυτού του παιδιού, γιατί κατά με και κατά την οικογένεια εδώ της Εκκλησίας είναι ένα παιδί το οποίο είναι δυστυχής. Αυτό είναι δυστυχία. Και δεν πιστεύω πως αυτό το έκανε από αντίδραση λόγω της αρρώστιας της οποίας τρέφει. Είναι εξαρτημένα άτομα. Όταν τους λείπει κάτι, αντιδρούν με διαφόρους τρόπους. Μια τέτοια αντίδραση ήταν και η χθεσινή. Ο δράστης πάντως με χειροπέδες, όπως βλέπετε στο αποκλειστικό πλάνο της τηλεόρασης του Άστρα, οδηγήθηκε το μεσημέρι στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου. Τον συνόδευε αστυνομικός, ενώ την προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Βόλου.